μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, κι παράνομο όλοι κλαίνε, κι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Από το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων. Τι συμβαίνει, κύριε Τρόμπα? Τρούμπας, αρχηγέ μου. Τρούμπας. Ήρθα να σας ενημερώσω, αρχηγέ, ότι βρίσκομαι εδώ σε διατεταγμένη υπηρεσία για έλεγχο της ομάδας των αδιάφθορων. Έλεγχο? Τι έλεγχο, κύριε Τρόμπα? Τρούμπας, αρχηγέ μου. Τρούμπας. Έφτασαν κοντά μας κάποιες πληροφορίες ότι οι αδιάφθοροι ενεργούν έξω από τις διαδικασίες. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ανεπαρκή στα καθήκοντά τους. Κοινός άχρηστη. Σε παρακαλώ κύριε Τρούμπα. Δεν είμαι από εκεί. Τέλος πάντων, δεν επιτρέπω να χρησιμοποιείς τέτοιους είδους, τέτοιους χαρακτηρισμούς για τους συναδέλφους. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Τρούμπα, Τρούμπας. Δεν είναι καθόλου άχρηστη. Ετρίνα που σας είναι άχρηστη! Κύριε Χάμπε, με αυτό που είπες είναι πολύ ισοπεδωτικό και δεν το δέχομαι, εντάξει. Ο οργανισμός μου δεν το σηκώνει αυτό το πράγμα. Καλά να πεις άχρηστος όλους τους άλλους, ας πούμε, να πεις άχρηστο τον Καραβακιάλη Ευάγγελο που κουβαλάει τόση πύρα, κουβαλάει στην πλάτη του. Μην χτυπάσμα, ρε. Πρόσεχε, ρε, πρόσεχε, για να γαμπουρώσεις άλλο λίγο. Κύριε Χάμπε, τώρα εμείς τι είχαμε και φωνάζεις μας? Τι έκανετε, ε? Ρε! Ποιος ήταν υπεύθυνος να παρακολουθεί τον Λαφρέμπορα? Εγώ, κύριε Χάμπο. Μπράβο, ρε Βαντεράκη. Ευχαριστώ. Αρέσκει μου, ρε Βαντεράκη, με τσι καμάρι, ρε. Ευχαριστώ. Και πέμω, ρε Βαντεράκη, είναι τα λοτσέφια και τον έβηρες καμάρι. Γιατί ποιος είμαι ότι έφυγε? Ρε, είναι σου που μου είπες ότι είδες τον να στρέφε το πρωί. Για να στρέφεται πάνω απ' έφυγε πρώτα, είναι. Ναι. Δεν το σκέφτηκα το τον, κύριε Χάμπο. Και με ποιο την διαταγή διατάχθηκε η έρευνα στην ΟΜΕ? Εγώ δεν θυμάμαι να έχω δώσει τέτοια διαταγή. Η εντολή είναι από τον κύριο Υπουργό. Α, μάλιστα, από τον Υπουργό. Α, και πότε ξεκινάς με το καλό? Σήμερα κιόλα. Σήμερα. Θα γίνω η σκιά του. Θα του παρακολουθώ στενά και στο τέλο θα συντάξω έκθεση με τι απόψει μου. Φεύγω τώρα και θα επιστρέψω σε λίγο. Ενημερώστε του. Χαίρετε. Χαίρετε. Φεύγω κι αφήνω πίσω μου συντρίμια, αρρωστημένους και αγρίμια. Μουράτε γειτόνι, μουράτε γειτόνι. Νόστρε, μα ποιος είναι το σπέφτιο φωτογραφείο σου? Ο μαύρος μας ο εφιάλτης, ρε μαμικό. Ο μαύρος μας ο εφιάλτης. Πού είναι ο χαμός, ρε, πού είναι? Ένα λεπτό, μάστρε. Πάντα είμαστε σπούντια, δεν είναι, μάστρε. Μαυρικό, φορείς μήντρο σε θωρώ. Δεν μήντρο σε θωρώ. Πού είναι ο χαμός? Yeah!
Δώστε προσοχή, ρε, διότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία να ο συλλάβουμε. Καταρχάς, η αποθήκη τούτου του λαθρέμπορου εν τετράγων. Με μου πεις, κύριε Γάμπο, κι άλλο πως είσαι τέσσερις τείχους. Τι πράγμα είσαι, τι ήρωνας, Χριστέ μου, μια ζωή. Γιατί τον ηρωνεύσεις τώρα τον κύριο Γάμπο, ε? Βεβαίως, μπορούσε να έχει ένα άλλο σχήμα. Να ήταν έτσι, μπακλαβεδωτό. Τον... ωραία. Αχ, μακάρι να είχαμε κανένα μπακλαβά. Θα τον ετρώναμε παιδιά. Όλα να σύντιαν κάτι, αφού είναι τρώαμε το καλό καλό. Ρε, κάτε, φίξαν εσπέρον εκάμε τα νεύρα μου, ρε. Σου πάντα να αναπτύξω το σχάδιο. Εμπρός. Να μπορεί, ρε, Μαυρικό. Να μπορεί. Θέλει με. Καλά, μπέτουσε λίγο ενάρτου. Καλά. Λοιπόν, ρε, πού έμειναμε. Αχ, στάσιμη θα μείνω, Χάμπο. Άλλαξε τα στέι, Χάμπο! Μα ήταν που έγινε και κυριαρχή. Έλα ποθένα γίνει, ρε Χάμπο, το... Το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων του τμήματος έστειλε κάποιον να μας κάνει έλεγχο, κάποιον αστυνόμο, κάποιον τράμπο ντρούμπα. Είναι έλεγχο. Είναι έλεγχο, ρε Χάμπο, κάποιος, κάποιος! Φύγε, έλα μέσα τώρα, θα κάνουν πάρα στα νεύρα! Κάποιος τους επληροφόρησε ότι οι αδιάφθοροι είναι ανεπαρκείς στη δουλειά τους. Ρε, αν βαξίσεις, πού το σφυρίζεις, ρε. Εγώ δεν ξέρω να σφυρώ, μάστερ. Είναι σου που έκαμε στο σκόπο. Να σκοτώ, θα σπάσω όλα για σου. Συγγνώμη, κύριε Άρχη, έτσι δεν μπορεί να γίνει δηλαδή τώρα. Είναι να ποθέ να γίνει χαμπό, τούτος ο αστυνόμος, τούτος ο τράμπος θα είναι συνέχεια μαζί σας και θα σας παρακολουθεί στην εκτέλεση των καθηκόντων σας, κατάλαβες. Ύστερα. Ύστερα. Αν δεν είστε εντάξει, είστε ανυπαρκείς, καπούτ, πακέτο. Να είμαστε τίποτε αυκά και να πακετάρουν. Γιατί δεν άκουσες να πακετάρουν τα αυκά, ρε εσύ. Εγώ να φράτσε έκανα που ήταν να στείλω κάτι αυκά του θείου μου στην Αγγλία. Όλα θα μέσα κάτι πακετού και έτσι τετραγωνούθηκε και είχα σφουγγαρούν γύρω. Όλα μέσα, έκατσα έτσι και έστειλα. Α, μάλιστα. Και ένα που σου έγραψε πίσω, ευχαριστώ ανυψιέ για την ομελέτα. Ρε, να σου αρευτείτε επιτέλους, ρε. Ρε, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Ρε, υπάρχει κίνδυνο να χάσουμε τη δουλειά μας. Κοίταξε, κύριε Χάρη, να μιλάτε για την πάρτι σας και να σοβαρευτείτε εσείς. Ο Καραβαγγέλης Ευάγγελος δεν έχει ανάγκη από κανέναν, εντάξει. Ξέρεις τι προτάσεις επαγγελματικές έχω εγώ, ε. Εκάμα σου πρόταση που κανένα τσίρκουλο, ρε Καραβαγγέλη. Όταν ήμουν μικρή και άμυαλη, ήθελα και εγώ να δουλέψω σε τσίρκο. Τώρα που είσαι μεγάλη και άμυαλη, θέλεις πιο. Λοιπόν, ρε, σε λίγο θα έρθει να σας γνωρίσει. Θέλω να είστε ζωηροί, σοβαροί και να έμειρατε πολλά. Όχι να λέει ο καθένας ότι του κατέβει περί ανέμων και υδάτων. Χαλό, κύριε Χάμπο μου. Είμαστε τίποτε μετεωρολόγοι εμείς για να του πούμε περί ανέμων και υδάτων. Πού? Φόγε μου, δεν την εγκλειτώνουμε σήμερα. Θα είμαι αμήλικτος μαζί σας, αγαπητοί. Σας το λέω από τώρα για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση μετά. Τι παρεξήγηση, δεν υπάρχει καλέ, τι, έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Ένα κλιματάκι που είχα στο χωριό, το πήρε η αδελφή Μπρίκα. Καμία στεία γεωλογία. Να ακούσεις πολλά από τον Καραβαγγέλη, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ να τα εκλάβεις όλα ως αστιάκια. Μισό λεπτό, κύριε Χάπη. Τι πεινίζει τώρα, τι να εκλάβει ως αστιάκια, την πουλιτάρα και τις ιστορίες από την πουλιτάρα και καριέρα μου, την ιστορία που κουβαλάω στην πλάτη να πάρει σαν αστιάκια, που λες κύριε Τούμπα μου. Τρούμπας! Α, το ναι, συγγνώμη, σας μπέρδεψα με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πάλε καλά που τον είπε και Καφταντζόγλιο. Πες μου, σε παρακαλώ. Εάν, ναι, εάν ανάψει μέσα καμιά λαμπάδα, ρε κοπά. Πες μου, υπάρχει περίπτωση να πιάσει το όπορο, ρε Μαυρικό. Μάστερε, όχι λαμπάδα να ψήσει, κλεισιά να χτίσεις, δεν πρόκειται να γλιτώσουν που τον τρούμπα. Τι του ήρθε σιόρ τώρα, του υπουργού για να ξενέρευνα, χωρίς να με ρωτήσει, είναι αρχηγός είμαι εγώ σιόρ. Τώρα θέλεις να σου απαντήσω. Να μην πεις τίποτα, ρε Μαυρικό. Άντρα εδώ. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι για να σου βοηθήσουμε. Βοήθα πρώτα τον εαυτό σου, άσου άλλους, μάστρε. Δεν πω θέλετε, ρε Μαυρικό. Μα νομίζεις ότι ο υπουργός εν τυχαία που διάταξε την έρευνα. Σίγουρα είναι σένα που θέλει να φάει και ήβρε να φορμεί τους αδιάφορους. Μαυρικό, με μου βάλεις ιδέες. Με κρατούν τα πόθηκια μου, Μαυρικό, με κρατούν τα πόθηκια μου. Μάστρε, έλα σου ράλο, σαν στη βαλίτσα σου. Πράγματα, ρε Μαυρικό, με μου λες έτσι πράγματα, πιάστε την καρδία μου, ρε. Μάστρε, και ακόμα, Μάστρε, δεν τους εγνώρισε. Φαντάσου να τους γνωρίσει κιόλας. Διπλό το κακό.
Ας σας γνωρίσω λοιπόν. Εσύ πρέπει να είσαι η Φωτίου, εννέν. Μάλιστα, Φωτίου Φωτίνη, διαταχτέ! Σιγά, κόρη μου, και ξυνήσασες με. Τέλος πάντων. Και εσύ πρέπει να είσαι ο Παντελή Παντελάκη. Διαταχτέ! Είσαι καλά, νομίζω ότι είναι στο αρχηγός πάνω. Νομίζω. Νομίζω ότι θα πάω να δω τον αρχηγό και αμέσως μετά ξεκινούμε. Ναι. Πατάει. Πάντως δεν μπορείς να πεις. Είναι... Κύριε Τρόμπα, Τρούμπας, Τρούμπας, είναι για το θυμάμαι πρέπει να... Ναι, δεν μπορείς να πεις πέρας. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, ε. Ειδικά ο Καραβαγγέλης με εκείνη τη μουστάκα του έτσι, πολύ όπως τη φρούτσαν, είναι παρακαλώ. Κύριε αρχηγέ μου, εγώ δεν κάνω διαγωνισμό για το πιο μακρύ μουστάκι. Κάτι παρακαλώ. Εγώ είναι την αποτελεσματικότητα τους που θέλω να πω. Τι αποστολή έχουν τώρα? Α, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούν έναν ύποπτο για λαθρεμπόριο μπαταρίες. Λαθρεμπόριο μπαταρίες. Ναι, ναι, μπαταρίες. Μπαταρίες, όλων των ειδών μπαταρίες. Μπαταρίες κανονικές, μπαταρίες των κινητών, μπαταρίες των αυτοκινήτων. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα πάω κι εγώ μαζί τους. Από πότε, δεν καθίσεις στα βραστά σου, κύριε Τρόμπα μου. Τρούμπας, αρχηγέ μου. Κύριε Τρούμπα μου. Αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αποστολές. Κινδυνεύω από τον λαθρέμπορα, δηλαδή. Όχι, με τους αδιάφθορους. Συγγνώμη. Λέω, όταν είσαι μαζί με τους αδιάφθορους, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αυτό θα το δούμε, αρχηγέ. Να πας στο καλό, Νάτι. Χαίρετε. Να πας στο καλό. Αγία μου. Εμπίνει και τούτος. Λυπούμε τον. Βεβαίως και θα το δούμε, κύριε Τρούμπα. Ακούστε να δείτε πώς έχει το σχέδιο. Τους χώρισα σε δύο ομάδες και έστειλα τους να προσέχουν τις εισόδους της αποθήκης. Μάλιστα, παρακάτω. Μόλις φτάσει το ύποπτο φορτίο με τις μπαταρίες, η μια ομάδα θα ορμήσει μέσα και η άλλη θα τους καλύπτει. Έχουν ξεκινήσει ήδη? Βεβαίως, εν τζαμπέ τώρα. Πολύ ωραία. Θα πάω να τους παρακολουθήσω από κοντά. Σας παρακαλώ, μην τους ειδοποιήσετε. Είναι καλύτερα να τους ειδοποιήσουμε, κύριε Τρούμπα, η αδική σας ασφάλεια δηλαδή. Μην ανησυχείτε και ξέρω να προφυλάσσουμε από τις εγκληματίες. Τους εγκληματίες ξέρεις, τους αδιάφορους όμως. Ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρεις. Καμένε. Εμένα πρέπει να παρακολουθάς για να πας μπροστά στη ζωή σου. Να με λέει. Τέτοιου είδους λαθρέμπουροι είναι αμήλικτοι, ρε. Βαράνε κατευθείαν στο ψαχνό. Γι' αυτό πρέπει εμείς να τις προλάβουμε και να τις ευνηδιάσουμε, κατάλαβες. Να, ακουμπούμε του βούρου δηλαδή. Σε χώσω πάλι. Δεν το κλαδί. Δεν το κάνω εγώ και πιάστηκα. Ορίστε μας. Κόπτετε του βούρου, ρε. Κάτσε καλά. Κόπτετε του βούρου ποτέ. Ο Καραβαγγέλης, ρε, χαμένε. Απλά πρέπει να ευνηδιάσουμε εμείς πριν μας ευνηδιάσουν αυτοί. Να πυροβουλήσουμε πρώτοι δηλαδή. Κατάλαβες. Όπα, τι σε έπαθε, τι σε έκανα. Κάτι άξα λοιπόν. Πήρ καταβούληση, Παντελάκη, πήρ τώρα. Κάτσε ρε, χαμένα να με σκοτώσεις. Παύσατε πήρ. Είδες πως το έβγαλε το ποντίκι από την τρύπα. Ποιο ποντίκι, πού το ποντίκι. Ναι, σε δώσω μία. Έλα έξω, χαμένε με τα χέρια ψηλά. Και όχι κόλπα. Γιατί στην άναψα, όχι κόλπα! Δεν βλέπω, ρε. Εγώ είμαι ο αστυνόμος Τρούμπας. Μην πυροβολείτε!
Ο αστυνόμος Τρούμπας, λέει, γίνω υγεία. Πότε έγινε ο αστυνόμος Τρούμπας από τον Μοντιγό. Α, τσιμπά! Να μου ήταν τούτοι οι πυροβολισμοί, κυρία Ζήνα. Δεν ξέρω, αφοτιού, αλλά καλύτερα να πάρουμε τα μέτρα μας. Είναι τα μέτρα! Έχω ένα σχέδιο. Ακού να δεις. Είσαι καλά, κύριε Τούμπα μου. Καλά. Τρούμπας! Καλά, εντάξει, αυτό. Ναι, θέλω να πω, δεν με φοβήθηκες και πολύ. Τώρα δύο σφυρίτσες περάσαν, έτσι σφυρίξαμε από το κεφάλι. Το σόβρακο μου ξέρει αν εφοήθηκα ή όχι. Να το ρωτήσω να μας πει. Αμένε και εσύ. Αυτόν κατά τη γνώμη σου τώρα ήταν αστείο, κύριε Παντελάκη. Όχι, κύριε. Αν ξέρει, γιατί δεν μας πει. Να, ξέρω πια. Ας το Παντελάκη, κύριε Τούμπα μου. Πάλε Τούμπα. Μα δεν μπορείς να προφέρεις τώρα, παιδί μου. Τρούμπας. Η άλλη που είναι. Είναι φίλαν την άλλη μεριά, κύριε Τρούμαν. Πολύ καλά. Πάω να τους δω. Τρούμπας. Περίεργος τύπος πάντως. Πάντως, έτσι, ξέρεις, σαν να και χάνει λίγο η πατήχα του, εγώ μπορώ να πω. Χάνει λίγο έτσι. Κυρία Ζήνα. Αμάνα μου, μόνο μου κούρε, μόνο αστυνόμος. Κύριε Τρούμπα μου, είσαστε καλά, τι κάνετε. Παιδί μου, ενυχτούσε. Όχι, ακόμα. Εγώ γιατί θέλω αστερούθια καλό. Με όλο το σέβας δηλαδή, κύριε Τρούμπα μου, αλλά έτραβαντα και εσέναν ο οργανισμός. Τι εννοείς, κύριε Χάμπο. Άκου να δεις, επίες να τους ευνηδιάζεις, δηλαδή. Χάλουπα σαν τον κλέφτη. Είναι από θέλεις να κάνουν, ήταν σε αυτοάμυνα. Δηλαδή δικαιολογείς τους τώρα. Εν τους δικαιολογώ, αλλά είναι από θέλεις να κάνουν με τόσους λαθρέμπορους γύρω τους. Εσύ δηλαδή είναι από θέλεις να κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, η έρευνα μου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Να στράφεις πίσω, δηλαδή. Βεβαίως και θα πάω πίσω. Και τώρα αμέσως, μάλιστα. Σε γόνι κι άλλες ηράσεις ο άλογος. Μάστρε, σταμάτα του το κοιτακέλι, εζάλισες με. Μα βάλετε μες στο καθαρί και βράζω ρογίστερα, δηλαδή μου ότι σε εζάλισα, ρε. Γιατί εγώ σε έβαλα. Ποιος από που βάλε την ιδέα, ρωτή είναι εμένα που θέλω να φάσει, ρε. Εγώ απλώς είμαι σήμερα τα γεγονότα, Μάστρε. Ωραία, πρέπει να μάθουμε να κοιτάτε το χάμπο λίγο, ρε. Γιατί σου κουτσανείς κοινομιά, είσαι. Κάστο, ρε, να σε πετάξω έξω, ρε. Να τον πιάσω. Κάστο, τέλειωσε. Έλα, ρε, χαμ. Εγώ είμαι γεω, ναι, ο Μαυρίκος. Πέ μου ρε, από λίσσα σαν ρε, όχι ακόμα. Έλα, Μαυρί. Έλα, ρε, χαμπο. Έλα, μάνα μου. Ναι, όχι, δεν με χτύπησα, ναι, μάνα, πώς το πω, ναι, είναι που είχε, ρε, χαμπο. Ναι, κατάλαβα. Πέ μου το, αργά να το καταλάβω. Άπαλ. Δηλαδή, θα είναι του βάρου του, ρε, χαμπο. Καλά, εντάξει. Ξέρα πια λέμε γεραλίσμα οτιδήποτε άλλο, ναι, για. Να του πει και κατάλαβα, να του πανιάσα τον καταλάβω, Σαλωμόνα. Είμαστε έφυγες, έφυγε, αμάστε. Έλα εδώ ρε χάμπερι, πού πας, σ' είπα εγώ να συνεχίσεις. Θέλω να πάω στο τάξη. Πω τώρα θυμήθηκα τον Τούμπα ρε, πως κατατρώμαξε τον κουπί κατά ύπατα, σαν το λεμόνι έγινε και τρίτσι. Μα μόνο είναι το χαροντίτσιρο. Έμα ρε. Μα τα ρε να γελάσεις το χαροντίτσιρο κι εσύ. Κι εσύ φταίς που δεν τον αναγνώρισες πρώτα απ' όλα. Α, γιατί εσύ αναγνώρισες το έτσι. Εγώ ρε δεν προσήλωσα το αετήσιο μου βλέμμα πάνω το αλλιώς. Έλα πιο πίσω. Αλλιώς θα τον αναγνώριζα ρε χαμένο, οπωσδήποτε. Βεβαίως, από 3.000 μέτρα καταλαβαίνω τον άνθρωπο εγώ. Σιγά. Μην μιλάς εμένα σιγά. Ξέρεις μια φορά που οδηγούσα το jet, το αεροπλάνο το δικό μου, το οδηγούσα. Είχα jet παλιά ρε.
Το πούλησα, αγόρασα ένα σπιτάκι στη Μενιού έτσι για να κάνω τα μπάνια μου το καλοκαίρι. Λοιπόν, που λες, όταν οδηγούσα και ήθελα να δω την ώρα, δεν είχε χαλάσει το ρολογάκι. Κατά γι' αυτό το πούλησα κιόλας. Τα όργανα δεν λειτουργούσαν καλά. Λοιπόν, και ήθελα να δω την ώρα. Και κάνω μία έτσι από το τζάμι και βλέπω πάνω στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου. Audi, ωραίο αυτοκίνητο. Είδα την ώρα, 3 παρά 20. Άντε όλα. Βεβαίω. Άντε όλα, μα μπορεί να σου αεροπλάνα. Το χαμένο. Μόνο αεροπλάνα. Οδηγάω, ωραία. Υποβρύχια, οδηγάω, ωραία. Αεροπλάνα, πυράβλου. Βεβαίω. Θέλω να με πάρουν κάποτε στην NASA, το ξέρει. Την ξέρει την NASA. Τι ξέρει την NASA. Άντε όλα, μια φορά. Μόνο η κόρη του σου βλυσί, ματσαμέ. Κάνουν μια θανασία και φράζουν την NASA. Τι λε, ρε χαμένο. Τι λε, εγώ θα αποφασίσω πότε θα σε χτυπάω. Ορίστε μα. Κάποιο είναι για μέσα στην αποθήκη. Α, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε προσεκτικά όμω. Έλα. Σιγά σιγά πίσω, κοίτα ρε να μην ρίξω το ζυμιντόλιθο. Λοιπόν, Αφωτή, είσαι σίγουρη κόρη μου ότι τον είδες. Ναι, λαλό σου, κυρία Ζήνα, αφού θυμούμε πολλά καλά. Είδα τον να μπαίνει μέσα, θυμούμε καλά τη φάτσα του. Λοιπόν, άκου να δεις τι να μπορούμε να κάνουμε. Πάμε σιγά σιγά, παρακολουθούμε το, θεωρούμε που μπαίνει, ήταν που κάνει και την κατάλληλη στιγμή θα πάμε να συλλάβουμε, να καταλάβεις το. Μου το ξαναλαλείς γιατί ήταν έτσι σας μεγάλο. Ναι, ξίασα ότι ο νους σου κάνει διακόπες. Λοιπόν, άκου το πιο απλά. Ναι. Μπαίνουμε, παρακολουθούμε, συλλαμβάνουμε. Ναι, καταλαβες το. Που την πρώτη κυρία Ζήνα, λέτε. Άντε να μην πω τίποτε άλλο. Γεωργία, κοινή πρέπει να μια που τις κάσεις με σπαταρίες. Σταμάτα ρε, σταμάτα χαμένα, να μην σου πω τίποτα. Να με πει. Σε πω τα κάλαντα, λίγο. Λοιπόν, ετοιμάσου. Ναι. Λοιπόν, με το πάμε το δικό μου, μουντάρουμε τον Αφωτιό, άκουσες. Με την κυρία Ζήνα. Ποιο ήταν ο πυροβολήσετε! Σα πυροβόλησε, Μαρική, πυροβόλησε. Εμεί απλώ επιτηθήκαμε. Κάποια που σα πυροβόλησε. Και εμεί ρε, εμεί έχει τόση ώρα που τον παρακολουθούμε. Τι λε, δεν μπορεί να πυροβόλησε ξανθιά, ξέρω εγώ. Παίρνει τον κόκορα του πιστολίου με το αποσμητικό τη. Καλά, ρε, εσεί δεν πυροβολήσετε, εμεί δεν πυροβολήσαμε. Ποιο σε πυροβόλησε! Ξέρω εγώ. Κατάφερα και ξύπνασα, σα. Καλό. Μόνο εσεί ξέρετε να συντρομαστείτε κόσμο, να νομίσετε. Μπράβο, κύριε Τρούμπα μου, μπράβο. Ήβρε την κατάλληλη στιγμή να πυροβολήσει. Γιατί τι έγινε. Τι έγινε, μαντάρα έγινε κύριε Τρούμπα μου, μαντάρα, συγγνώμη, τούμπα μου. Ώστε έτσι κύριε Χάμπο, ε. Ευτυχώς δηλαδή κύριε Αρχηγέ, πονε προλάβαν ο Παντελάκης και η Φωτούλα, οξά. Ήταν ένα συμβάν του οποίου δεν χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση, δεν νομίζετε. Α, η έκταση θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα κύριε Τρόμπα. Τρούμπας, Αρχηγέ. Ναι, τρούμπας. Σαν ποια πράγματα. Α, παραδείγματος χάρη για την έκθεση που θα κάνεις για τους αδιάφθορους. Μα εγώ μόνο καλά λόγια έχω να γράψω για τους αδιάφθορους, κύριε Αρχηγέ μου, στην έκθεση μου. Μόνο καλά λόγια. Μάλιστα, μάλιστα. Τι λες, Χάμπο, μπορούμε να μην δώσουμε έκταση, νοξά. Να χαρείτε, Αρχηγέ μου, να χαρείτε. Μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Τέλος πάντων, κύριε Αρχηγέ, να το δούμε θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δούμε θετικά, κύριε Τρόμπο, και θα φροντίσουμε να μην χάσεις τη δουλειά σου, έτσι δεν είναι, Χάμπο. Λοιπόν, θα πάει στο καλό, ναι. Και τους χαιρετισμούς μου στον υπουργό, ναι. Πολύ ευχαριστώ. Άντε για χαρά. Άντε για χαρά. Χαίρετε. Άντε χαίρετε. Είμαστε happy τρέχομα! Give me my boss! Ah! Give me my boss! Αδιαφθορούς!